κάτι. Είμαστε πάλι εδώ. Εγώ σας καλωσορίζω, νιώθω σαν να είμαστε πάλι στην αρχή της κατάρτισης, της σχολικής χρονιάς κατάρτισης. Λοιπόν, θεωρώ ότι όλοι λίγο έχουμε χάσει το βηματισμό μας, γιατί χάσαμε κάποια πράγματα τα οποία τα είχαμε βάλει σε μία σειρά και ξέραμε πώς θα διεξαχθεί και θα ολοκληρωθεί το εξάμεινο. Προέκυψε αυτό το σημαντικό πρόβλημα με τον COVID-19. Είμαστε υποχρεωμένοι να συμβαδίσουμε και να εναρμονιστούμε με τις οδηγίες πρώτων του ΕΟΔΗ και του Υπουργείου Εσωτερικών και τις οδηγίες που έχουμε από το Υπουργείο Παιδείας για να ολοκληρωθεί η κατάρτισή σας. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να εστιάσω και εύχομαι και του χρόνου να ξεκινήσουμε ομαλά, να μην έχουμε προβλήματα, να εστιάσω στους αποφύτους. Δηλαδή, εκείνο που έχει σημασία και πρέπει να ολοκληρωθεί πάση τη υγεία, ολονούν τα εξάμεινα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν τώρα. 30 έτσι. Βέβαια, έχουμε κάποιες σχέσεις βάσει του δημοσίας, κάποια μαθήματα, αν δεν μπορούν να ολοκληρωθούν τώρα, να τα μετακινήσουμε στο Σεπτέμβριο. Όμως, εμείς προσπαθήσαμε και κάναμε το καλύτερο δυνατό, το ώστε η κατάρτισή σας να λήξει 36, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα ούτε με τους εκπαιδευτές σας, οι οποίοι θα πρέπει το καλοκαίρι να τελειώσουν τη σύμβασή τους και να πάρουν ταμείο ανεργίας, ούτε να έχουμε προβλήματα με τις ΒΕΚ σας, ούτε κάποιοι που σας θέλετε να κάνετε πρακτική εφόσον βρείτε επιχειρήσεις αντίστοιχες. Οπότε καλό θα ήταν, όσοι δεν κάνετε από εσάς, να ολοκληρώσουμε τη φοίτηση 36. Με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό? Ξεχάστε εξετάσεις. Δεν έχουμε εξετάσεις αυτό το εξάμεινο. Πρέπει να εναρμονιστούμε στις αποφάσεις που έχουν πάρθει από το Υπουργείο για να ολοκληρώσουμε τη φοίτηση με εναλλακτικούς τρόπους πλέον αξιολόγησης της φοίτησής σας. Ποιοι είναι αυτοί? Όσον αφορά την φοίτησή σας, την επάρκεια δηλαδή της φοίτησής σας, υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις. Όσοι από εσάς έχετε ενημερωθεί, φαντάζομαι έχετε λάβει όλοι ένα email